επιστρέψαμε και πάλι. Παρακολουθείτε και σήμερα το Ζήσε τη Ζωή, εδώ 6 με 7 καθημερινά live από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Μπείτε στο Facebook, κάντε like στη σελίδα Ζήσε τη Ζωή. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Πραγματικά χρειαζόμαστε κι εμείς έτσι ένα like από εσάς. Και είμαστε έτοιμοι να συναντήσουμε τον κύριο Στέλιο Καϊλόγλου από τη Γυροντέντικα Ορθοδοντικό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Τα δόντια είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους. Είναι ουσιαστικά το πρώτο πράγμα που λέμε ένα ωραίο χαμόγελο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό και για ακριβώς τα παιδάκια και για ενήλικες. Θέλω να μου πείτε ουσιαστικά για ένα παιδάκι πότε πρέπει να είναι η πρώτη επίσκεψη σε έναν οδοντίατρο. Στον οδοντίατρο, όχι στον ορθοδοντικό. Ναι. Με το που βγάζει τα δόντια, ναι, ναι, καλό είναι να τον ειδεί ένας οδοντίατρος. Τα σίγουρα πρόωρα δοντάκια που λέμε. Τα πρόωρα δόντια, ναι, ναι. Και σίγουρα στην νηπιακή ηλικία πριν πάει στο σχολείο πρέπει να πάει στον οδοντίατρο. Μάλιστα. Οδοντικό. Τώρα... Εξαρτάται βέβαια και όλες πολλές φορές. Να σας ρωτήσω κάτι. Τα πρόωρα δοντάκια έχουν τη θέση που θα είχαν κανονικά και που θα έχουν και τα μόνιμα δοντάκια. Δηλαδή εκεί που θα βγει το δοντάκι, αν έχει λίγο βλέπουμε ότι είναι αραιό σε σχέση με το δίπλα, έτσι θα είναι και μετά. Όχι. Όχι. Καταρχήν τα παιδικά δόντια είναι λιγότερα από τα μόνιμα. Ναι. Τα παιδάκια έχουν 20 δόντια, ενώ αυτά αντικαθίστανται. Ταυτόχρονα φυτρώνουν πριν αντικατασταθούν όλα αυτά και άλλα μόνιμα δόντια. Μάλιστα. Και σταδιακά αντικαθίστανται. Τώρα, το μέγεθος των δοντιών δεν είναι το ίδιο στα παιδικά με τα μόνιμα. Στα μπροστινά δόντια τα παιδικά δοντάκια είναι πάντα μικρότερα. Α, μάλιστα. Το πλάι είναι μεγαλύτερα από τα μόνιμα τα οποία θα φυτρώσουν. Μάλιστα. Και το να βλέπουμε δόντια, δοντάκια ίσια σε ένα παιδάκι ή να έχουν χώρο, να έχει ένα ωραίο χαμόγελο, δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να συμβεί και όταν θα αλλάξει με τα μόνιμα δόντια. Διότι δεν ξέρουμε το μέγεθος των μονίμων δοντιών που θα ανατείλουν. Σωστά, σωστά. Γιατί και το στόμα ενός μικρού παιδιού δεν μπορεί να χωρέσει 30, πόσα δόντια έχουμε, 36? 34. 34. Συγγνώμη, 30, με μπερδέψατε. 32, 32 με τους φρονιμίτες, αν θα βγουν, είναι το ιδανικό. Το οποίο δεν συμβαίνει συνήθως. Άρα 32. Έχουμε, οι ενήλικες έχουμε περισσότερο, γύρω στα 10 δοντάκια παραπάνω. 28 έχουμε εμείς. Mm-hmm. Ναι, όχι, σας μπέρδεψα. Τα παιδάκια, παιδικά δόντια που αντικαθίστανται είναι 20. Παιδικά δόντια που αντικαθίστανται είναι 20. Που αντικαθίστανται είναι 20. Αλλά μέσα στο στόμα τελικά έχουμε 28 μέχρι την ηλικία περίπου των 18 ετών και αργότερα ανατέλουν ή δεν ανατέλουν οι τέσσερις φρονιμίτες. Σε μια περίπτωση πρόωρης απώλειας ενός δοντιού σε ένα παιδάκι, τι μπορεί να κάνουν σε παιδικό δόντι, σε παιδικό στοματάκι. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να το δει ο δοντίατρος, να το δει παιδοδοντίατρος ειδικός, γιατί φεύγοντας νωρίτερα το δόντι, θα δημιουργήσει πρόβλημα. Δημιουργήσει το κενό εννοείται. Μπορεί να μετακινηθούν τα δόντια επειδή δέχονται δυνάμεις. Και δεν είναι. Κλείνει ο χώρος και εμποδίζει την ανατολή του μονίμου δοντιού. Που αν δεν είναι έτοιμο να ανατείλει, θα βγει έκτοπο και θα έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ειδικός παιδοδοντίατρος βέβαια το κάνει αυτό, τοποθετεί ένα απλό μηχάνημα. Δεν θέλει ούτε επισκέψεις πολλές, ούτε μεγάλο κόστος. Και διατηρεί το χώρο. Αυτό είναι το απλούστερο. Ένα απλό μηχάνημα διατηρήσεως χώρου, το οποίο παραμένει μέχρι την εποχή που θα ανατείλει το μόνιμο το μόνιμο. Και αποφεύγουμε. Πότε βγαίνουν έτσι τα μόνιμα δοντάκια στα παιδάκια? Γύρω στα 6 με 7 ετών αρχίζουν να ανατέλουν και τα περισσότερα τελειώνουν. 11 με 13 έχει ολοκληρωθεί η αλλαγή των δοντιών. Βέβαια, υπάρχουν παιδιά που μπορεί να είναι 10 ετών και να έχουν αλλάξει όλα τους τα δόντια ή τα άλλα να είναι και στα 14 και να έχουν παιδικά ακόμα. Δεν σημαίνει κάτι το κακό αυτό, αλλά η πλειοψηφία είναι μέχρι τα 11. Εκεί μένει ένα μέσος όρος. Ποιες παθήσεις έτσι περισσότερο απειλούν τα παιδικά δοντάκια? Εφόσον δεν τα περιποιούνται, είναι η τεριδόνα. Τα χαλασμένα δόντια, ναι. Από τα πολλά γλυκά και τις λιχουδιές που καταναλώνουν. Δεν είναι μόνο τα γλυκά, είναι το να... Το γλυκό δεν κάνει τόσο κακό εάν το... Αν κάνεις κάτι μετά αφού το φας. Η διάρκεια, ναι,
μπορεί να φάει κάποιος ένα γλυκό μετά το φαγητό του και σωροπιαστό και οτιδήποτε, δεν θα κάνει ζημιά. Εάν όμως συνέχεια έχει γλυκό στο στόμα, ο χρόνος που βρίσκεται το σάχαρο μέσα στο στόμα για μεγάλο διάστημα παίζει ρόλο που μπορεί να κάνει ζημιά, και εφόσον δεν τα περιποιείται, πρέπει να είναι κανείς επιμελής. Σωστά. Ναι. Η ορθοδοντική νομίζω ότι έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα πλέον. Έχουμε σχεδόν κοντεύουμε να ξεχάσουμε την εικόνα από τα παλιά σιδεράκια. Ναι. Πλέον θέλω να μου πείτε γιατί και ενήλικες αυτή τη στιγμή βάζουν πλέον σιδεράκια. Γιατί έτσι αργά, έχει αποτελέσματα και στους ενήλικες, είναι μόνιμο το αποτέλεσμα? Πώς, για τους ενηλίκους το αποτέλεσμα είναι μόνιμο, ναι. Mm-hmm. Γίνεται σε ενηλίκους ορθοδοντική, δεν υπάρχει περιορισμό. Για τα καινούργια αυτά βήματα που έχει κάνει ορθοδοντική, μιλάμε για ουσιαστικά και για σιδεράκια τα οποία δεν φαίνονται πλέον, είναι διάφανα. Υπάρχουν μηχανισμοί διάφανοι, υπάρχουν μέθοδοι που μπορείς να μετακινήσεις τα δόντια χωρίς να χρησιμοποιήσουμε, για πολύ παλιά χρόνια λέμε, δακτυλίους που ήταν εντελώς αντιαισθητικοί και δύσκολο και να μπουν. Υπάρχουν διάφανα άγκιστρα, υπάρχουν ενάρθικες που μπορεί να κάνουν τη δουλειά. Mm-hmm. Μπορεί να μπουν τα σιδεράκια κάπως που να μην φαίνονται από άλλη μεριά των γλωσσικά. Mm-hmm. Αυτό είναι σε περιπτώσεις... Κατά περίπτωση, ναι. Ναι, εκλεκτικές περιπτώσεις. Δεν υπάρχει περιορισμός κανένας για ενηλίκους. Μάλιστα. Εγώ έχω δει και γνωστό μου άνθρωπο που έβαλε σιδεράκι και πραγματικά αν δεν μου το έλεγε, δεν θα καταλάβαινε ότι φορούσε σιδεράκια. Δηλαδή πρέπει να πας κοντά για να τα δεις και να το καταλάβεις. Ήταν τελείως διάφανα. Θέλω να μου πείτε, υπάρχει μεγάλο ποσοστό θεραπείων, ορθοδοντικών έτσι, θεραπείων, που πρέπει να επαναληφθούν κάποια στιγμή? Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουν επανάληψη. Και βέβαια... Τα σιδεράκια όμως είναι μία και έξω. Δεν ξαναχαλάνε τα δοντάκια. Τι εννοείται, αν κάνουν ζημιά τα σιδεράκια στα δόντια? Όχι. Λέω αν η ορθοδοντική όσον αφορά τα σιδεράκια, όπως μου είπατε πριν, είναι μόνιμο το αποτέλεσμα. Είναι μόνιμο το αποτέλεσμα, ναι. Αν δεν είναι μόνιμο σημαίνει... Τι σημαίνει? Δεν συνεργάστηκε, το πιθανότερο είναι, ο ασθενής όταν πήγαινε. Τώρα, αν ήταν παιδί... Σφίγγεται ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Σφίγγουνε, για να έρθουν πιο κοντά τα δόντια. Ας πούμε δυνάμεις στα δόντια. Και σε κάθε επίσκεψη ρυθμίζουμε αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε τοποθετήσει. Mm-hmm. Και αισθάνεται ο ασθενής μια ελαφριά πίεση, η οποία το μεταφράζει ότι μου τα σφίξε. Στην πράξη δεν το σφίξαμε, μπορεί να αλλάξαμε ένα σύρμα, να βάλαμε κάτι ελαστικό, κάτι άλλο. Έτσι αισθάνεται. Αυτό εισπράττει ο ασθενής και σου λέει μου τα έσφιξε. Και αυτό είναι αυτό που ακούμε και εμείς από τους ανθρώπους. Αυτό είναι που ακούμε, ναι. Και αυτό μετακινεί και τα δόντια, βέβαια. Οι φρονιμίτες, καταρχήν, πότε ένα παιδάκι θεωρείται ότι είναι η σωστή ηλικία, αν έχει κάποιο πρόβλημα με τα δοντάκια του, να βάλει σιδεράκια? Ποια είναι έτσι μια καλή ηλικία? Η καλύτερη ηλικία είναι προς το τέλος του μεικτού φραγμού. Δηλαδή πριν να τα έχει αλλάξει όλα τα παιδικά δόντια. Γύρω στα 10 δηλαδή, εκεί που μου γύρω στα 10 χοντρικά, ναι. Mm-hmm. Πριν να τα έχει αλλάξει. Δεν είναι σωστό να λέμε άσε θα τα αλλάξει και πάμε να το δούμε. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται ευκολότερη θεραπεία και αποφεύγουμε άλλα σχέδια θεραπευτικά. Mm-hmm. Στο τέλος του μεικτού φραγμού να έχει λίγα παιδικά δόντια, ελάχιστα, και τα περισσότερα να είναι μόνιμα. Θέλουμε μόνιμα, σε μόνιμα δόντια γίνεται. Τι ρόλο παίζουν οι φρονιμίτες όσον αφορά γενικά στο στόμα? Αν κάποιος, δηλαδή, για παράδειγμα, έχει ένα μικρό χώρισμα στα δύο κεντρικά δόντια, κατεβαίνοντας οι φρονιμίτες, αυτό μπορεί να κλείσει το χώρισμα? Ή δεν επηρεάζουν τόσο πολύ? Στα κεντρικά δόντια, τα επάνω λέει. Τα επάνω, ναι. Και στα επάνω γίνεται, και στο κάτω γίνεται πιο συχνά, συνοστισμός ακόμα χειρότερος. Που βλέπω ότι το ένα αγκαλιάζει σιγά σιγά το άλλο. Αγκαλιάζει το άλλο, ναι, συνοστισμός. Οι φρονιμίτες ανατέλουν τελευταίοι. Mm-hmm. Αν εμείς έχουμε κάνει τη θεραπεία σε εφηβική ηλικία, σε προεφηβική ηλικία, ο φραγμός είναι τέλειος. Όταν αρχίζουν να φυτρώνουν οι φρονιμίτες, ασκούν πίεση. Ο φρονιμίτης ανατέλει πίσω από το δεύτερο γομφείο. Mm-hmm. Πιέζει το δεύτερο γομφείο. Ο δεύτερος γομφείος πιέζει τον πρώτο γομφείο. Ο πρώτος γομφείος πιέζει. Σιγά σιγά η πίεση μπροστά. Έρχεται στα μπροστινά δόντια. Mm-hmm. Και βλέπουμε είτε να κλείσει το κενό επάνω, αλλά κυρίως κάτω το βλέπουμε αυτό, που βλέπουμε συνοστισμό. Ναι. Είναι και πιο μεγάλη φρονιμίτη στα κάτω δόντια, ίσως γι' αυτό. Όχι, αλλά είναι και η κατασκευή της γνάθου.
το πώς ανατέλουν ναι. τα δόντια και ασκείται μεγαλύτερη πίεση. Βέβαια, γι' αυτό πρέπει με τους φρονιμίτες να το εκτιμάει κανείς από νωρίς. Πολλές φορές σε μια ακτινογραφία απαραίτητη που πάντα γίνεται πριν κάνουμε ορθοδοντική, φαίνεται ακόμα και στο σπέρμα, εάν κάποιος φρονιμίτης πρόκειται να ανατύλει όχι σωστά, με φορά προς τα μπρος. Και μπορούμε να συστήσουμε και εγκαίρως να αφαιρεθεί αυτός ο φρονιμίτης. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, πριν ακόμα να, ήταν αυτή. Πριν ακόμα να... Τους φρονιμίτες έτσι και αλλιώς δεν τους χρειαζόμαστε. Οι περισσότεροι δεν τους χρειαζόμαστε. Ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι τυχεροί που ανατέλουν οι φρονιμίτες και δεν το παίρνουν είδηση. Δεν τους βγάζουμε πάντοτε αν τους δούμε ίσια. Αν έχουμε ένα περιστατικό στο οποίο υπάρχει συνωστισμός και αφαιρούμε δόντια για να διευθετήσουμε τα υπόλοιπα, πάντα λαμβάνουμε υπόψη και αν έχουμε φρονιμίτες οι οποίοι, αν ανατέλουν σωστά, θα αναπληρώσουν τυχόν κενό που θα μπορούσε να δημιουργηθεί από την αφαίρεση των δοντιών. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι και κανόνας, αλλά πάντα στην ακτινογραφία που βλέπουμε στην αρχή, που κάνουμε την εκτίμηση, το σχέδιο θεραπείας, φαίνεται εάν αυτοί οι φρονιμίτες θα έχουν πρόβλημα και θα βγουν. Πόσο διαρκεί έτσι μια ορθοδοντική θεραπεία? Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα παιδάκι έχετε στα 10 και αποφασίζετε εσείς μαζί με τους γονείς του να βάλει σιδεράκια. Πόσο καιρό θα τα βάλει? 1,5 με 2 χρόνια. 1,5 με 2 χρόνια. Το ίδιο ισχύει και στους ενήλικες? Στους ενήλικες είναι λίγο περισσότερο. Α, είναι περισσότερο. Λίγο περισσότερο, ναι. Αλλιώς αντιδρούν οι ιστοί σε ένα παιδάκι και αλλιώς έναν όριμο. Γενικά από ό,τι ξέρω και συγκυρωτήτηκα, έχετε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σταθερότητας στις θεραπείες. Πού πιστεύετε, για ποιο λόγο το πετυχαίνετε αυτό? Κάνετε πολύ καλό κοντρόλ από την αρχή ενός περιστατικού? Όχι. Το πρώτο είναι να κάνεις σωστή τοποθέτηση των αγκίστρων, να κάνεις αυτό το πολύ σκοπό. Η εμπειρία, θεωρώ. Η εμπειρία, αλλά πιο πολύ είναι η συνεργασία του ασθενούς. Mm-hmm. Να πείσουμε το παιδί να κάνει αυτό που του ζητάμε. Γιατί δεν είναι μόνο τα σιδεράκια τα οποία βάζουμε εμείς και δουλεύουν. Πολλές φορές υπάρχουν και βοηθήματα, ελαστικά, εξωστοματικά, τα οποία τους λέμε θα το φοράς για ορισμένες ώρες. Α, μάλιστα. Και με κάποιο τρόπο βρίσκουμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, να πιστεί το παιδί ότι έχει να κερδίσει από αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν είναι δύσκολο. Άμα συνεργαστεί, υπάρχει επιτυχία. Ναι, σίγουρα, 100%. Σίγουρα. 100% υπάρχει. Απλά νομίζω ότι ένα παιδάκι συνήθως δεν αντιλαμβάνεται το μετά. Δεν είναι όπως εμείς που μετά μεγαλώνοντας έχουμε δει διάφορα πράγματα. Ο ενήλικας είναι όριμος. Έχετε συνειδητοποιημένος. Είναι συνειδητοποιημένο. Έτσι. Στο παιδάκι μπορεί να... Ένα παιδάκι νομίζει ότι εξαναγκάζεται να κάνει κάτι. Ναι, αλλά υπάρχει τρόπος να του μεταδώσεις τη σημασία που έχει αυτό. Mm. Πολύ απλά. Να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα. Όσον αφορά τα σιδεράκια για τον καθαρισμό κατά τη διάρκεια ουσιαστικά, πρέπει να είναι ο άλλος πάρα πολύ επιμελής για να μην μένουν τροφές στα δόντια. Ναι. Που εγκυμονούν και τον κίνδυνο να χαλάσει ένα δόντι, έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια. Οι μηχανισμοί, οι ακίνητοι ειδικά, γιατί μιλάμε για σιδεράκια, είναι παγίδες για το φαγητό. Mm-hmm. Και όποιος φοράει σιδεράκια πρέπει να ξέρει ότι πρέπει με επιμέλεια να τα καθαρίζει, γιατί κινδυνεύει από το φαγητά τα οποία παραμένουν και δεν τα βουρτσίζει, όχι για λόγους αισθητικούς, να χαλάσουν τα δόντια. Ναι, πρακτικούς. Ναι, ναι. Τα σιδεράκια αυτά καθ' αυτά δεν χαλάνε τα δόντια. Γιατί έτσι όπως τα κολλάμε, ειδικά εκεί που το κολλάμε, δεν χαλάει ποτέ. Γύρω-γύρω από το άγκιστρο, εάν δεν βουρτσίζεται με επιμέλεια, θα κάνει κοιλίδες, τουλάχιστον. Mm-hmm. Αφού τελειώσει η θεραπεία, θέλω να μου πείτε ουσιαστικά τι συνιστάτε και εσείς στους πελάτες σας να προσέχουν αφού έχουν βγάλει μπλόντα σιδερά και αφού έχουν αποκτήσει ένα πολύ όμορφο χαμόγελο. Τι ουσιαστικά, ας το πούμε, σαν θεραπεία στο σπίτι πρέπει να κάνουν? Όταν τελειώνουμε μια θεραπεία, δεν είναι τελειώσαμε με τον γιατρό και δεν ξαναπάμε ποτέ. Πάντοτε η πρόληψη είναι το σημαντικότερο, mm-hmm. που λέμε πάντοτε. Τελείωσε. Βρίσκονται στη θέση τους τα δόντια, είναι τα βούλα σε καλή κατάσταση, καλή στοματική υγιεινή και κάποιες επισκέψεις στο οδοντία. Αυτό. Δηλαδή, αν είναι παιδάκι, θα πάει στον παιδοδοντίατρο. Πρέπει
υπάρχει. Ναι, μία φορά το χρόνο τουλάχιστον, οπωσδήποτε, ναι, ένας γενικός το... έλεγχος. Ναι, βέβαια. Αν δεν υπάρχει κάποια ενόχληση τουλάχιστον. Ναι, ναι, υποχρεωτικό. Ναι, αυτό είναι, που το... είναι κανόνας. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα στην πορεία της εκπομπής. Οπότε, εμείς θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με την Ελπίδα Κόλτηρη, η οποία θα μας μιλήσει για το φυτικό peeling.